Καλημέρα σας και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και τον κύριο Ρότσο για την πρόσκληση στην τράπεζα αυτή. Όπως αναφέρθηκε ο κύριος Ρότσος, μου ζητήθηκε να μιλήσω λίγο για κάποια βασικά πράγματα για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε μια διάγνωση, διαφορική διάγνωση σχετικά με αυτών των μελανοτικών βλαβών. Εδώ είναι μια τυπική περίπτωση ενός πύλου χοροειδούς και τι είναι αυτό το οποίο το κάνει τόσο τυπικό. Βασικά βλέπουμε ότι στην επιφάνειά του έχει αυτές τις λευκοπές αιστείες στα ντρούζεν, τα οποία είναι ενδεικτικά κάποιες χρονιότητες. Δεν είναι κάποια βλάβη η οποία μεταλλάχθηκε πρόσφατα. Βλέπουμε εδώ πέρα το μελαχροστικό στοιχείο γύρω από την υπεγερμένη περιοχή, αλλά βλέπουμε ότι έχει και κάποιου είδους και κάποιες μορφή στην ύψωση. Αυτό που θα ήθελα να περάσω σε αυτή τη φάση, στη συγκεκριμένη διαφάνεια, είναι το ότι είναι υψής της σημασίας το ότι δεν υπάρχουν κοκκία λιποφουσκίνη στην επιφάνεια της βλάβης, οπότε ένα από τα στοιχεία μας είναι υπέρ του να είναι κάποιος χοροειδικός πύλος. Δεν υπάρχει παρουσία υγρού και ότι το μέγεθος από μόνο του δεν είναι ενδεικτικό ή αρκετό για να μας βοηθήσει να κάνουμε κάποια διάγνωση του μελανόματος έναντι του σπύλου. Η σπύλη είναι η πιο συχνή όγκη του βυθού, οι οποίοι υπολογίζονται είναι γύρω στο 10% στο γενικό πληθυσμό. Δεν εμφανίζονται κατά τη γέννηση, αλλά συνήθως εμφανίζονται κατά την τρίτη δεκαετία της ζωής και δεν έχει αποδειχθεί το ότι ούτε η ηλικία ακτινοβολία, ούτε τα χημικά ή ορμόνες μπορούν να οφείλονται σε αυτό. Εδώ είναι η εικόνα που βλέπουμε. Σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια αυτό που θέλω να τονίσω είναι το ότι αν κάνουμε κάποια αγκιογραφία φλουροσεΐνη στις βλάβες αυτές και δούμε αυτό το τυπικό έβριμα, τα pinpoints της εστιακής διαρροής, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποια οξία βλάβη του ενδοθυλίου. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και αυτά τα σημαδάκια εκεί πέρα. Τις βλάβες αυτές, τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, πρέπει να τις παρακολουθούμε αρκετά συχνά, γιατί έχει αποδειχθεί και έχει βρεθεί η εικόνα μπορεί να συνοδευτεί με κάποια μεταλλαγή της βλάβης. Άλλη μια περίπτωση εδώ πέρα ενός χοροειδικού σπύλου, βλέπουμε το ότι έχουμε κοκκία λιποφουσκίνης. Το τονίζω ιδιαίτερα το ότι δεν έχουμε κοκκία λιποφουσκίνης. Είναι σχεδόν επίπεδη και δεν έχει ούτε παρουσία παυλιστροειδικού υγρού. Μια άλλη τέτοια περίπτωση ενός μικρού σπύλου, η οποία θεωρητικά θα λέγαμε ότι δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο, είναι πολύ μικρή, είναι πάρα πολύ επίπεδη. Δεν υπάρχει κάποια βλάβη μελανοτική η οποία θα πρέπει να πούμε το ότι δεν πρέπει να την παρακολουθούμε. Οποιαδήποτε βλάβη, είτε μικρή είτε μεγαλύτερη διαμέτρου και διαστάσεων, πρέπει να παρακολουθείτε και θα το δούμε και σε μια επόμενη διαφάνεια. Ακόμα και αυτό, δηλαδή, ποτέ μην πείτε δεν είναι τίποτα, είναι πολύ μικρό, είναι υποτυπώδες και το αφήνω. Και εδώ ερχόμαστε τώρα να πούμε τι είναι αυτό το οποίο θα μας κάνει να πούμε το ότι η μία βλάβη είναι μελάνωμα έναντι του μελανόματος. Για το λόγο αυτό η COMS έβγαλε κάποιους παράγοντες, έναν μνημονικό κανόνα για να μας βοηθήσει για να αφενός κάνουμε τη διάγνωση του μελανόματος, αλλά από την άλλη για να δούμε ποιες από αυτές τις βλάβες θα μεταλλαχθούν στην πορεία του χρόνου. Οπότε δημιουργήθηκε ο μνημονικός κανόνας που λέει to find small ocular melanoma using helpful hints daily και το καθένα από αυτά αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο παράγοντα. Στην μελέτη βρέθηκε το ότι όταν το πάχος είναι πάνω από 2 χιλιοστά, τότε υπάρχει αυξημένος κίνδυνος, είναι μάλλον το θέσω αλλιώς, είναι ένας θετικός παράγοντας. Αν υπάρχει παρουσία υγρού, τότε φυσικά και θα υπάρχουν κάποια συμπτώματα στον ασθενή δίκην φωτοψιών ή οποιασδήποτε άλλης οπτικής αντίληψης. Είναι πολύ σημαντικό, όπως αναφέραμε και πριν, τότε να υπάρχει παρουσία της λιποφουσκίνης και τα όρια της βλάβης να βρίσκονται εντός 3 χιλιοστών από τον οπτικό δίσκο. Συμπληρωματικά έχει να κάνει η παρουσία της χαμηλής ανακλαστικότητας του κενού, όπως λέμε στον υπέρηχο, η απουσία των ντρούζεν, όπως δείξαμε στην πρώτη διαφάνεια, και επίσης το γεγονός ότι σε κάποιες βλάβες μπορεί να υπάρχει άλλος γύρω από τη βλάβη, το άλλο είναι σαν στεφάνι, μία στεφάνι γύρω από τη βλάβη αυτή, επίσης η απουσία του αποτελεί παράγοντα προδιάθεσης. Άρα τι βρήκαμε ουσιαστικά? Ότι όταν κάποια βλάβη στα 5 χρόνια δεν είχε κανένα παράγοντα κινδύνου από αυτού που ήδη αναφέρει,
πήραμε. Στο 5% των περιπτώσεων είχε την πιθανότητα να μετατροπεί και να μεταλλαχθεί σε μελάνωμα. Αν υπήρχαν τρεις περισσότερες θετικοί παράγοντες, τότε η πιθανότητα αυτή αυξανόταν αυτόματα στο 50%. Και υπέρ του να είναι κάποια βλάβη σπήλος και όχι μελάνωμα, έχει να κάνει με την παρουσία των ντρούζων, όπως αναφέραμε. Πολλές φορές οι βλάβες αυτές μπορούν να επιπλακούν με την παρουσία του CNV και να έχουμε κάποια μικρή αιμορραγία ή υγρό, οπότε πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη στο μυαλό μας για να το έχουμε στην διαφορική μας διάγνωση, και όσο μικρότερο είναι το μέγεθός του. Άρα, οποιαδήποτε βλάβη έχουμε μπροστά μας, οποιαδήποτε ασθενή, οποιασδήποτε ηλικίας, πρέπει πάντα να τον παρακολουθούμε σίγουρα με φωτογράφηση για την παρακολούθηση της βλάβης στα υπάρδο των χρόνων, και φυσικά και ένας υπερηχογραφικός έλεγχος για να μας δώσει τις ακριβείς διαστάσεις. Φυσικά, αν υπάρχουν ύποπτα σημεία, τότε αυτό εννοείται ότι η παρακολούθησή μας θα γίνεται σε πιο σύντομα χρονικά διαστήματα. Εδώ είναι ένα τυπικό παράδειγμα που σας ανέφερα πριν. Φανταστείτε μια τέτοια βλάβη που έρχεται στο ιατρείο, ακόμα και ένας εξειδικευμένος ογκολόγος, οφθαλμίατρος εννοώ, δεν θα μπορούσε να, αν δεν έβγαζε φωτογραφίες, να έκανε τη διάγνωση του μελανόματος σε αυτή την περίπτωση. Γιατί από μόνο του δεν είναι αρκετό για να τεθεί η διάγνωση. Βλέποντας όμως συγκριτικά τις φωτογραφίες αυτές στην πάροδο του χρόνου του πώς αλλάζει η βλάβη αυτή, δεν θα περιμένουμε αυτό να γίνει 3 και 4 χιλιοστά για να πούμε έχεις μελάνωμα. Το γεγονός ότι έχει μεγαλώσει εδώ πέρα, αυτό και μόνο του μας αρκεί και είναι απόδειξη για να απαιτηθεί θεραπεία. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο αν δεν υπήρχε αυτή εδώ η σειρά των φωτογραφιών. Οπότε το τονίζω και το ξανατονίζω, μια πολύ καλή στοιχειοθετημένη φωτογράφηση και παρακολούθηση. Εδώ είναι μια περίπτωση ενός τυπικού μελανόματος, στο οποίο ναι μεν βλέπουμε την υπεγερμένη περιοχή, εδώ βλέπουμε λίγο αίμα λόγω του ότι έχει γίνει η διάσπαση της μεμβράνης του Μπρούχα, ιδάλλως δεν συνοδεύεται με κάποια αιμορραγική διήθηση, αλλά βλέπουμε εδώ πέρα αυτές τις κυτρινοπές αιστείες, οι οποίες είναι τα κοκκία λιποφουσκίνης που όπως αναφέραμε και πριν. Και προφανώς υπάρχει και παρουσία υγρού εδώ πέρα κατώτερα. Τυπικός υπερηχογραφικός έλεγχος. Δεν είναι πολύ σύνηθες στην φλουραγγιογραφία να δούμε κάτι τυπικό. Παρά τα αυτά μπορούμε να δούμε τον double circulation, όπως έχουμε μάθει στα βιβλία μας, με κάποια όψιμη λύση. Και αντίστοιχα εδώ πέρα τον υποφθορισμό με τα αγγεία, την πρώιμη πλήρωση και κάποια διάχυση της χρωστικής. Μια άλλη περίπτωση εδώ πέρα που βλέπουμε ενός μικρού μελανόματος, είναι πολύ σημαντικό να τεθεί διάγνωση σε αυτές τις περιπτώσεις ότι είναι μικρό μελάνωμα και όχι σπήλος. Και θα το δούμε και στις επόμενες διαφάνειες. Κοκκία λιποφουσκίνης, παρουσία υγρού, παρότι το μέγεθός του δεν είναι τόσο μεγάλο. Ένας πολύ εύκολος τρόπος για να μας βοηθήσει να δούμε τα κοκκία λιποφουσκίνης, αν δεν είμαστε σίγουροι κλινικά, είναι ο αυτοφθορισμός. Οπότε πάρα πολύ όμορφα βλέπουμε εδώ πέρα αυτόματα αυτοφθορίζει, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι εμφανές, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μας μπερδεύει λίγο η παρουσία των ντρούζεν. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ένας πύλος μπορεί να μεταπέσει σε κάποιο μελάνωμα. Άρα το ότι έχει ντρούζεν από μόνο του δεν σημαίνει ότι δεν θα μεταπέσει, απλά είναι υπέρ. Αυτή εδώ πέρα είναι από τις σημαντικότερες μελέτες της σύγχρονης οφθαλμικής ογκολογίας, η οποία έδειξε τι ουσιαστικά. Σε αντίθεση με την COMS, η οποία είχε δείξει το ότι παρακολουθούμε τις βλάβες και ανάλογα με, με τους θετικούς παράγοντες βλέπουμε πότε θα θεραπεύσουμε και πόσους έχουμε μαζέψει, η μελέτη αυτή το 2000 έδειξε το ότι οι μικρομεταστάσεις εμφανίζονται κλινικά περίπου 2,5 χρόνια μετά την αρχική εμφάνιση της βλάβης. Μπορέσανε και βρήκανε σε κάποιες νόρμες το ότι για να, τη στιγμή που γίνονται οι μεταστάσεις, οι διαστάσεις της αρχικής αιστείας του όγκου μας είναι στα 7 κυβικά χιλιοστά. Αυτό στην πράξη αντιπροσωπεύει το ότι έχουμε μία βλάβη 3 χιλιοστά σε διάμετρο και 1,5 χιλιοστό σε πάχος. Αυτό το μέγεθος του όγκου είναι ικανό για να μας δώσει μεταστάσεις. Όχι άμεσα, αλλά στα 2,5 χρόνια. Άρα δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε να αποδειχθεί το ότι υπάρχει εξέλιξη και μεταβολή του μεγέθους του, εφόσον είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για κάποιο μελάνωμα. Υπενθυμίζουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται στο χοροειδή σε ποσοστό 80%, ακολουθεί το ακτινοτό σώμα 15%. Και το μικρότερο ποσοστό αναγνωρίζεται στην ήριδα. Υπάρχει η μεγαλύτερη εμφάνιση στην ηλικία των 60 με 70. Δεν έχει κάποια σημαντική διαφορά με την πάροδο των χρόνων. Παρά τα αυτά υπάρχει κάποια διαφορά στον επιπολασμό των περιστατικών ανάλογα με το
τη γεωγραφική κατανομή. Δηλαδή, στην Αμερική υπολογίζεται ότι είναι περίπου 5,1 ανά εκατομμύριο τα περιστατικά. Στη Βόρεια Ευρώπη είναι περίπου 8 περιστατικά ανά εκατομμύριο, ενώ στην Νότια Ευρώπη είναι περίπου στα 2 περιστατικά ανά εκατομμύριο. Γιατί το ανοιχτόχρωμο δέρμα, το ανοιχτόχρωμο χρώμα ήριδας και όσο πιο ανοιχτόχρωμος είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο ευάλωτος είναι στο να εμφανίσει. Εδώ τώρα θα δείξω κάποια περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν στο κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Μια περίπτωση αντίστοιχη με ενός μελανόματος μικρού προς μεσαίου. Εδώ είναι οι διαστάσεις του. Δεν έχουμε φωτογραφίες για να δείξουμε, γιατί αυτές θα έχουν νόημα να δειχθούν στο χρόνο, στο δίχρονο και στην πενταετία, οπότε δεν μπαίνω στη διαδικασία να δείξω πιο σύντομες φωτογραφίες. Απλά εδώ είναι μία άμεση, στο μήνα περίπου πρέπει να ήταν αυτή, στο δίμηνο, το οποίο βλέπουμε πώς έχει αρχίσει και ξεθοριάζει λίγο το χρώμα του από την άμεση ακτινοβόληση. Όλα τα περιστατικά αυτά γίνονται με γενική αναισθησία, εννοείται. Γίνεται στις συγκεκριμένες περιπτώσεις εκτομή του κατολοξού. Εγώ τον συράβω, γιατί έτσι έχω εκπαιδευτεί, έτσι έχω μάθει και δεν υπάρχει λόγος να τον αφήσω ελεύθερο. Αλλά όλα αυτά τα περιστατικά πρέπει να ενημερωθούν ότι θα έχουν θέμα κεντρικής όρασης λόγω της μετακτηνικής ακτινοβολίας. Μια άλλη βλάβη εδώ πέρα που βλέπουμε επίσης που προσβάλλει την οχρά, αυτές είναι οι διαστάσεις της βλάβης. Αυτά τα περιστατικά ναι, μεν είναι άτυχα, γιατί θα χάσουν την κεντρική όραση από την ακτινοβολία. Απ' την άλλη είναι ιδιαίτερα τυχερά, γιατί αν ήταν στην περιφέρεια δεν θα το αντιλαμβανότανε. Θα φτάνανε στον οφθαλμίατρο σε ένα μέγεθος που θα ήταν τόσο μεγάλο που θα ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Εδώ βλέπουμε το OCT που έχει, το υγρό φτάνει ακόμα και στην οχρά. Και μία άλλη περίπτωση που δείχνω εδώ πέρα ενός ακτινοτού σώματος, ενός όγκου του ακτινοτού που ήταν γύρω στα 4x4. Επίσης αυτό εδώ πέρα ξέρουμε ότι θα αναπτύξει κάποια στιγμή πέρα από το τράκτη και ενδεχομένως κάποιο βλάβη της πίεσης. Αυτή είναι η χειρουργική ομάδα στη Θεσσαλονίκη και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Θα ήθελα απλά πολύ συνοπτικά τώρα να αναφέρω το ότι μην ξεχνάμε τις περιπτώσεις της οφθαλμικής μελάχρωσης ή του σπήλου του ότα. Αυτά τα περιστατικά έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μελανόματος, οπότε αυτούς τους ασθενείς μία φορά το χρόνο τουλάχιστον παρακολουθείτε, να τους παρακολουθείτε. Τυπικά, όπως φαίνεται, το πιο σκοτεινό ριφλέξ και βλέπουμε εδώ μία περίπτωση ενός τέτοιου όγκου. Μην πανικοβαλόμαστε αν μας έρθει ένας ασθενής με αυτήν εδώ την εικόνα. Πρόκειται για ένα μελανοκύτωμα του οπτικού δίσκου. Συνήθως αυτό στην πορεία των χρόνων παραμένει σταθερό. Παρά τα αυτά όμως, ανάλογα με το μέγεθός του, μπορεί να προκαλέσει από απόφραξη αγγείου μέχρι όμως και νέκρωση του ίδιου του όγκου ή και μετάλλαξη μετάπτωση σε κακοήθεια. Επίσης θα πρέπει να το παρακολουθούμε απλά σταδιακά για τυχόν κάποια εξαλλαγή. Και στο τέλος, οι άλλες μελανοτικές βλάβες που δεν θα πρέπει να μας αγχώνουν είναι η υπερτροφία ουσιαστικά του μελαχρού επιθυλίου που εμφανίζεται πάντα στην περιφέρεια. Επειδή βρίσκονται ιδιαίτερα περιφερικά αυτές οι βλάβες, σχεδόν ποτέ δεν έχουμε καθαρές εικόνες, σχεδόν ποτέ δεν έχουμε καθαρές φωτογραφίες, αλλά έχουν το τυπικό σχήμα πολύποδα, έτσι, αμοιβάδας, και έχουν τις τυπικές λακούνε βλάβες που είναι πιο λευκοπές. Και έχουν τον τυπικό υποφθορισμό. Επίσης, αυτές οι βλάβες δεν θα πρέπει να μας αγχώσουν ιδιαίτερα, αλλά θα πρέπει επίσης να τις παρακολουθούμε μία φορά το χρόνο, γιατί είναι ιδιαίτερα σπάνιο, αλλά πιθανό να επιπλακουθούν με αδενοκαρκίνωμα, οπότε θα πρέπει να τις παρακολουθούμε. Στις περιπτώσεις που έχουμε είτε πολλαπλές είτε αμφωτερόπλευρες βλάβες, μην ξεχνάμε το ότι μπορεί να συνδέονται με το σύνδρομο Gardner, οπότε καλό θα είναι να παραπέμψουμε τους ασθενείς μας σε κάποιο γαστροεντερολόγο για περαιτέρω διερεύνηση. Ορίστε. Ναι. Ναι, αλλά μόνο όταν είναι πολλαπλά, συνήθως είναι τα fish tails, αλλά αυτό σας μείνει η πολλαπλή εντόπιση τους. Σας ευχαριστώ. Όταν λοιπόν εσείς δείτε ένα σπήλο, πότε πρέπει να το παρακολουθούμε για να κάνουμε φωτογραφίες, έχετε κάποιο πρωτόκολλο του χρόνου, σε τι χρόνους παρακολουθούμε τον ασθενή,
πότε τον φέρνουμε ξανά μετά την πρώτη εξέταση ενός σπήλου. Εγώ ακολουθώ το πρωτόκολλο που είχαμε και πάνω στην κλινική στο Λονδίνο. Στην πρώτη εντόπιση του ασθενούς, με το που θα τον δω, θα τον φέρω ξανά σε 4 μήνες. Θα επαναλάβω σε 4 μήνες την εξέταση επίσης και δεδομένου του θα παραμείνει σταθερά. Άρα θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, με φωτογράφηση πάντα. Και επίσης δεν το ανέφερα εδώ πέρα. Σε τι χρόνο θα είναι η επόμενη εξέταση? Τρεις φορές το χρόνο ουσιαστικά θα γίνει. 4, 6 και χρόνος. Ναι. Και μετά ένα εξάμηνο. Μετά ένα εξάμηνο στο δεύτερο χρόνο. Και στον τρίτο πάει ένα έτος. Αλλιώς το. Άλλο λέμε. Εγώ είπα 0, 4, 4, 6 χρόνος. Ναι. Εσείς το κάνετε κάθε ανεξάμηνο στάντα. Όχι, στο δεύτερο πάει εξάμηνο και μετά πάει χρόνος. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Βεβαίως, ο κ. Κορομίδης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σε μια διαφάνεια έλεγες 2 περιστατικά στη Νότια Ευρώπη στο 1 εκατομμύριο. Έτσι. Εδώ. Ο ρασμός το πρέβαλε. Ναι, προχωρά. Δηλαδή, εδώ εμείς στην Ελλάδα έχουμε, το γράψα, 70 το χρόνο περίπου. Λίγο παραπάνω. Ναι, το θέμα... δεν υπάρχουν... Έχουμε αυξηθεί και σε νούμερο. Κύριε Οικονομίδη, ο πληθυσμός πλέον είναι κάπως... αυτό, δυστυχώς δεν υπάρχουν δεδομένα. Οπότε γίνεται extrapolate ουσιαστικά των δεδομένων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με βάση το τι υπάρχει στη Βόρεια και στη Νότια. Δεν υπάρχουν δεδομένα αυτή τη στιγμή. Εγώ είχα προσπαθήσει κάποια στιγμή να το κάνω μέσω ΕΟΠΗ για να δω τουλάχιστον ποιος είναι ο αληθινός αριθμός των ασθενών στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Εννοείται ότι μου απαγόρευσαν οποιαδήποτε πρόσβαση και δεν έφτασα καν στο σημείο να ρωτήσω, ας πούμε, του είναι, δεν γίνεται. Αλλά καθαρά από ενδιαφέρον του τι ακριβώς γίνεται στις νότιες χώρες. Αυτό το βρήκα από κάποιες μελέτες. Με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό είναι γύρω στα 5 με 10 ή 6 με 12 περιστατικά ανά εκατομμύριο. 70 στην Ελλάδα, αυτό το βρήκα... στη Νότια Μακεδονία ποιο είναι το νούμερο? Αυτό το βρήκα σε μία πρόσφατη σχετικά μελέτη. Το οποίο ουσιαστικά έδειχνε λίγο τη διαφορά μεταξύ... Ο κύριος Δαραπούνης...